Καλησπέρα. Λοιπόν, εγώ τώρα με τα λουλούδια μου δίνω το λόγο στο Στέλιο. Νεύρα σήμερα. Από ό,τι φαίνεται. Γιατί? Γιατί εξήγησα πριν ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που βαθμολογώ αντικειμενικά. Μπορεί να μην μου άρεσε τόσο η εικόνα της σειρός, όμως δεν μπορώ να μην εκτιμήσω την προσπάθειά της και ότι είχε κονσεπτικά το layering. Από εκεί και πέρα δεν θεωρώ το δύο γιατί είναι ένα ασπρό-μαύρο, γιατί και το άσπρο-μαύρο και ύφες έχουν τη δυσκολία τους. Βέβαια. Παρά τα αυτά, η Ρο ανέφερε τα χρώματα, ενώ δεν σήμερα καλούμαστε να διαγωνιστούμε όχι για τα χρώματα και μου έβαλε δύο, γιατί είδε μία ζέτα όταν βγήκε νικήτρια που είχε ασπρόμαυρο, που εγώ σας εξήγησα, ήταν της τελευταίας στιγμής στο look, γιατί δεν μου είχε έρθει το πακέτο. Αυτό είχα, αυτό μπόρεσα να φέρω εκείνη την ημέρα. Συγγνώμη, σε διακόπτω, ανέφερα ότι το δύο δεν αφορά το χρώμα, αφορά το πανωφόρι που θεωρώ για το μέρος που είσαι. Ότι είναι πάρα πολύ λεπτό. Δεν κάνει αυτό για Παρίσι. Θέλεις λίγο να το βάλεις πόσο μάλινο είναι. Έτσι στο Παρίσι κάνει κρύο. Εχθές ήρθες με ένα σάλι. Ο Χριστός και η Παναγία. Εσύ εχθές ήρθες με μια διαφάνεια που θα ένα κομμάτι σαν δεν ύφασμα. Μέσα στη λυρική και εσύ θα είσαι έξω στους δρόμους του Παρισιού. Ιρό, για να μπορείς να κρίνεις θα πρέπει πρώτα να κρίνεις τον εαυτό σου. Θέλεις και γάντια σίγουρα στο Παρίσι. Το γάντι σε πείραξε εσένα. Εμένα δεν με πείραξε κάτι, σου λέω ότι χρειάζεται. Μα πώς μπορείς να κρίνεις αυτό το μάλλον που έχω σκάσει αυτή τη στιγμή, ότι δεν κάνει για Παρίσι. Ωραία, και είναι εσύ ήρθες εχθές, με μία διαφάνεια και δύο κομμάτια σατέν ύφασμα που απλά τα ένωσες να έχουν ένα στυλ. Εγώ πήγαινα στη Λυρική και θα έμπαινα κατευθείαν μέσα. Λοιπόν, πάμε τώρα με τις θερμοκρασίες. Γιατί και η Εύελη λέει ήταν προχθές στο Παρίσι και είχε σκάσει. Όχι, ήμουνα με ένα blazer, αλήθεια. Μα πραγματικά φορά πάρα πολλά από μέσα και έχω κλιματική αλλαγή, λέγεται. Σε βλέπω, έχεις φουντώσει γενικά. Τι φοράς από... Καταρχάς να σου πω ότι αυτό το παλτό, το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου, καθόλου, δηλαδή, είναι... με εκνευρίζει οριακά αυτή η έντονη ρίγα, θα ήταν υπέροχο στην αυλή του Παλέ Ρουαγιάλ, σε αυτό το έργο το με τις ασπρόμαυρες κολόνες, που πάνε όλες οι influencer και βγάζουν πάνω φωτογραφίες με ασπρόμαυρα outfit. Θα ήταν καταπληκτικό. Κατάλαβες για ποια τοποθεσία λέω. Ναι. Θα ήταν εκεί. Δηλαδή γενικά στο Παρίσι να σου πω δεν το βλέπω. Το βλέπω μόνο εκεί. Λοιπόν, κοίταξε. Η φούστα και το μπούστο μου αρέσουν. Το παντελόνι με αυτή η φούστα δεν ταιριάζει. Ούτε το σακάκι αυτό για αυτή τη φούστα, οι φέστους δεν ταιριάζουν. Είναι λίγο. Δεν είναι layering αυτό. Δηλαδή το μόνο ας πούμε έξτρα που έχεις βάλει στην εικόνα είναι στην πραγματικότητα το παντελόνι που δεν πάει κιόλας. Τι να σου πω τώρα. Και δεν πας και στο Παλέ Ρουαγιάλ. Σου βάλω. Ευχαριστώ. Αμάρες τέλειο. Δεν είναι. Εύελιν. Μου αρέσεις. Χαμογέλασε. Τέλεια. Ωραία. Πάμε. Αφού έριξες τον μπουρλότο πίσω στα κορίτσια, ας πάμε να μιλήσουμε για το λουξ. Το παλτό αυτό εμένα μου αρέσει. Δεν θα το πήγαινα μόνο στο Παλέ Ρουαγιάλ, το οποίο θα έβγαζε όντως μια φανταστική εικόνα. Θα πήγαινα μια βόλτα στο Παρίσι, γιατί πραγματικά είναι από τα λουκ τα οποία κάνουν τον κόσμο να γυρίσει και να σε κοιτάξει. Να αναρωτηθεί, ποια είναι αυτή. Είσαι μια τέτοια γυναίκα, έχεις αυτή την παρουσία, έτσι κι αλλιώς. Από εκεί και πέρα, πάμε να τα δούμε λίγο όλα αναλυτικά. Το παντελόνι όντως δεν κάνει κάποια, δεν εξυπηρετεί τίποτα σε αυτή την εικόνα. Ναι, θα έπρεπε να βάλεις κάτι το οποίο είναι μία μπότα πάρα πολύ ψηλή. Ίσως ακόμα και στο ίδιο δέρμα που είναι η φούστα, η δερματίνη. Αν αφαιρούσα κάτι, σίγουρα θα ήταν το παντελόνι και τη διαφάνεια από μέσα θα έβαζα κάτι άλλο. Ίσως ένα πουκάμισο. Ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη διαφορά, όντως, είδες. Από το 1 στο 3. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει με το like. Α, να μιλήσω κι εγώ. Ναι, αγάπη μου. Χωρίς εσένα δεν γίνεται. Όντως, αυτό το παλτό το έχω δει παρόμοιο σε φόδρα ενός μαύρου ρούχου. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ ωραίο σαν φόδρα και όχι σαν απ' έξω. Δηλαδή, είναι κρίμα να τονίζουμε μια
λαμπερή γυναίκα, μια υπέροχη γυναίκα σαν και σένα, με τόσο πολύ εμβληματικό παλτό. Ξέρεις μετά από μισή ώρα πόσο μπορεί να κουράσει ένα τέτοιο πριν. Πάρα πολύ. Το θεωρούμε ωραίο φωτογραφικά για κάποια στιγμή, αλλά στην πορεία δεν είναι καλό. Τώρα, όλα αυτά τα shiny πράγματα, η φούστα αυτή που είναι shiny, η δερματίνη της, το μπούστο αυτό που είναι από εδώ, ένα παντελόνι που είναι αρκετά μακρύ και ενώ έχει ένα ωραίο μποτάκι από μέσα που θα μπορούσε να είναι okay. Με μία λίγο μισή κάλτσα μέχρι το γόνατο που να έχει ένα φαν, είναι λιγάκι, πώς να το πω, δεν θα έλεγα φορτωμένο, γιατί εγώ το φορτωμένο δεν το απορρίπτω, μου αρέσει το φορτωμένο. Θα σου βάλω κάτι. Είναι ενδεικτικό. Είναι αυτά τα σημεία που θέλω να αλλάξεις. Και αυτά τα σημεία που θέλω να αλλάξεις είναι 3. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 9,8 είναι τελική βαθμολογία για σήμερα.